Βρισκόμαστε στο τοπικό μουσείο Σοχού. Το ονομάσαμε τοπικό και όχι λαογραφικό, γιατί έχει δύο έθιμα μοναδικά, το καρναβάλι και πάλι με το κισπέτι, παραδοσιακή πάλι. Το κτίριο αυτό είναι το μοναδικό που απόμεινε μετά το σεισμό του 1978 και είναι το μοναδικό που είναι στην πλατεία του χωριού. Κτίστηκε το 1890-92 από τον σοχινό έμπορο Χριστόδουλο Καρακόλη, ο οποίος προμήθευε τον Αυστριακό στρατό με μάλινες κάλτσες. Λειτουργήσε σαν σουσαμόμυλος, γιατί στην περιοχή καλλιεργούσαν πολύ σουσάμι. Όταν η καλλιέργεια του σουσαμιού αντικαταστάθηκε με την καλλιέργεια του καπνού, δεν υπήρχε λόγος ύπαρξης, οπότε μετατράπηκε σε χάνι. Ερχόταν δηλαδή οι κερατζίτες με τα πορεύματά τους από την Ανατολή, άφηναν τα ζώα τους κάτω. Και τότε προέκυψε η ανάγκη να δημιουργηθεί και ο επάνω όροφος, προκειμένου να κοιμούνται και οι ίδιοι εκεί. Μετά από αυτό, όταν άρχισαν πια τα προϊόντα να μεταφέρονται με αυτοκίνητα, δεν υπήρχε επίσης λόγος ύπαρξης, και μετατράπηκε σε κινηματογράφο. Το κινηματογράφο τον λειτουργήσε ο πατέρας της γνωστής συγγραφέας, της Σοχινής, της Ζεράνα Ζατέλη. Μετά από τον κινηματογράφο έγινε μια αποθήκη, η οποία ήταν όλα τα χρόνια έτσι σε αχρηστία και ήταν ένα. Φαινόταν πάρα πολύ άσχημο ένα κτίριο εγκατελειμμένο μέσα στο κέντρο του χωριού. Η Ζεράνα Ζατέλη ήταν κληρονόμος του κτιρίου αυτού κατά τα 1/3. Έκανε δωρεά το δικό της μερίδιο στο Δήμο. Ο Δήμος τότε σκέφτηκε να αγοράσει και τα άλλα δύο μερίδια των δύο άλλων αδελφών, οπότε περίλθε στην ιδιοκτησία του Δήμου. Και άρχισε σιγά σιγά να το ανακατασκευάζει για να μην γκρεμιστεί. Δεν ξέρω τι να πω, μερικές φορές ή ο Θεός θέλει ή όλη η φύση συνωμοτεί. Προέκυψε και η μεγάλη δωρεά της κυρίας Χρυσής Βασιλικού, η οποία κάλυψε όλα τα έξοδα, από την αρχή μέχρι το τέλος. Μελέτες, ανακατασκευή, τα πάντα. Οι εργασίες ξεκίνησαν τον Μάιο του 2010 και τα εγγένεια του μουσείου έγιναν τον Νοέμβριο του 2010. Τα αντικείμενα που βλέπετε όλα μέσα ήδη υπήρχαν μέχρι το 2010. Τα είχε συγκεντρώσει η λογογραφική ομάδα γυναικών Σοχού, η οποία από το 2002, όταν αντιλήφθηκε ότι πολλά αντικείμενα και η φαντά ήταν πεταμένα σε ρεματιές, έβγαλε διάφορες ανακοινώσεις τους, ώστε να μην πετυχαίνει τίποτε, να συγκεντρώνονται όλα σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Οπότε το 2010 τα είχαμε όλα έτοιμα. Η μουσιολόγος έκανε την επιλογή όλων αυτών των χρηστικών αντικειμένων, των υφαντών κλπ. Και τα τοποθέτησε μέσα στο μουσείο σύμφωνα με τις 4 εποχές. Ξεκινώντας εδώ από την Άνοιξη, με τα αντικείμενα που χρησιμοποιούσαν οι κτηνοτρόφοι, η κάπα, ο τουρβάς, το δισάκι, οι μπούκλες μέσα στις οποίες κουβαλούσαν το νερό, τα γιούμια, τα δοχεία που κουβαλούσαν το γάλα μέσα. Το σημείο που βρισκόμαστε είναι τοποθετημένα τα αντικείμενα που χρησιμοποιούσαν παλαιότερα, το καλοκαίρι, οι παλαμαριές, τα τρεπάνια, το δοκάνι για το αλώνισμα, οι σκάφοι για το ψωμί, οι πινακωτοί, τα κόσκινα εκεί πάνω που ήταν το τελειωτικό καθάρισμα του σιταριού από το άχυρο και παραδίπλα είναι η καλλιέργεια του καπνού, όπως γινόταν παλιά.